αντιμνημονιακές δυνάμεις που φτάνουν μέχρι το Ζόφος, τις ναζιστικές αντιμνημονιακές ιαχές, οι οποίες δεν αντιπαλεύουν το μνημόνιο. Αντιθέτως, επιβεβαιώνουν την πολιτική του Πρωθυπουργού μας ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς το μνημόνιο, είτε σε επίπεδο Ελλάδας, επικράτειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλό δε μάλλον εκεί που έχω στρατευτεί εγώ στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής, τη λογική του μνημονίου θα την παλέψουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό προσπαθούσα τόση ώρα να πω στον κύριο οικονόμο και μου έλεγε ότι δεν απαντάω. Δεν παλεύεται, και διορθώστε με, η λογική του μνημονίου μονάχα στα τηλεπαράθυρα, οριόμενη με όμικρον γιώτα ή με ήττα εναντίον του μνημονίου. Μα τώρα μα λέτε στον ψηφοφόρο ότι αλλιώς θα μαζεύει τα σκουπίδια ο αριστερός και αλλιώς ο δεξιός. Μπορείτε να συνεχίσετε να μην καταλαβαίνετε. Αλλά μία λογική που έχει δυστυχώς προλάβει τα τελευταία 3,5 χρόνια να υλοποιηθεί και στην περιφέρεια Αττικής και σε ολόκληρη την επικράτεια όπου περιοδεύει ο κύριος Φούχτελ και έφτασε ο αγαπημένος ο κύριος Μπουτάρης να μας λέει ότι τρώει χταποδάκια και να έχει μονίμως κόκκινα μάγουλα, είναι η λογική που θέλει εργολάβους ή μέτερους που δεν μπαίνουν καν στη λογική του ανταγωνισμού του καπιταλισμού, όχι στο δικό μου όραμα για την δημόσια παρέμβαση. Θα μας πείτε και η δική μας λογική, κύριε οικονόμου, είναι ότι το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, το αντιμετωπίζεις με πολιτική βούληση, διεκδίκηση και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό θα πούμε μετά το διάλειμμα. Μετά και η Έλλη που θέλει να επιβεί και στα περιφερειακά, θα ξεκινήσουμε τη δική της ερώτηση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Αρένα Δούρου, υποψήφια για την περιφέρεια της Αττικής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Έλα, Έλλη, ήθελα να ρωτήσει. Προημερών ήταν εδώ ο κύριος Γουρός, ο οποίος λοιπόν μεταξύ άλλων είπε κάτι που το βρήκα λογικό. Δηλαδή τι, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας αυτής, όσα στελέχη προέρχονταν από την κεντρική πολιτική σκηνή και βρέθηκαν στην αντιπολίτευση, επέστρεψαν στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα και σταμάτησαν μετά τις εκλογές να δίνουν μάχες για την αυτοδιοίκηση. Είτε από το ρόλο του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε από τα έδρανα της Βουλής. Θέλω πρώτον μία απάντηση. Αυτό γιατί μιλούσα και για το δικό σας κόμμα. Και δεύτερον θέλω να σας ρωτήσω με αυτή την ευκαιρία. Εσείς θεωρείτε λογικό το αίτημα αρκετών συναδέλφων σας από άλλους χώρους πολιτικούς να πρέπει να παρετούνται από το βουλευτικό τους αξίωμα προκαταβολικά όσοι διεκδικούν ένα ρόλο στην αυτοδιοίκηση που είναι άλλο στίβος. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ξεκινώ από αυτό είναι απολύτως διαφορετικά, όχι, είναι διαφορετικά. Γι' αυτό θα τα βάζω μαζί. Ξεκινώ από αυτό που θεωρώ πολύ σπουδαίο. Και όχι γιατί το σχολίασε ο κ. Γουρός και δεν αφορά, ξέρω εγώ, κατ' εμέ δεν αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στην προηγούμενη προσπάθεια και με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποιο είναι το πρόβλημα με την τοπική αυτοδιοίκηση? Το πρόβλημα με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι από το 1974 και μετά την αντιμετώπιζαν τα κεντρικά πολιτικά στελέχη εντός πολλών εισαγωγικών είτε ως τιμητική αποστράτευση, να κάνω ένα καλό τελείωμα μετά από το βουλευτιλίκι και το υπουργηλίκι, ή ως ένα βήμα για να μπω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γι' αυτό και χαίρομαι που σήμερα δεν ρωτήθηκα. Οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, στις πρώτες συνεντεύξεις μετά την ανακήρυξη της υποψηφιότητάς μου, μου λέγανε, μα καλά, είναι δυνατόν να φεύγεις από την κεντρική πολιτική σκηνή? Και έπρεπε, για να επανέλθω πριν το διάλειμμα, να τους εξηγήσω ότι η περιφέρεια Αττικής είναι κεντρική πολιτική σκηνή όταν έχεις μια χρεοκοπημένη χώρα. Αρκεί να δεις τα νούμερα, να δεις τον εκλογικό πληθυσμό, να δεις τα τετραγωνικά χιλιόμετρα, να μιλήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Στο ζήτημα της παρέτησης που τις τελευταίες δύο εβδομάδες το έχω ακούσει από τον κύριο Σγουρό, δηλαδή τον ρωτάς για ταχυτά, κολλάει από κάτω την παρέτηση της, από τη βουλευτική έδρα και νομίζω το είπε και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κύριο Καλαμάτη και τον κύριο Σματόπουλος. Άρα έχω σωστό. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, όλοι το λένε. Ωραία, έχω σωστό ρεπορτάζ. Λοιπόν, οι τρεις πολύ διαφορετικές παρατηρήσεις. Να πούμε το εξής. Άνθρωποι οι οποίοι έτυχε, δεν τα πήραν από την τσέπη της οικογένειας Δούρου, να έχουν χρήματα, γιατί έχουν ονόματα βαριά σαν ιστορία, ας παραιτηθούν πρώτα ακόμα και από την υπουργική τους αποζημίωση και μετά να δείχνουν στους άλλους τι θα πρέπει να κάνουν. Τι σχέση έχει τώρα που λέτε? Απαντάω σε αυτούς που το βάλανε. Μα δεν το βάλει η κυρία Τριανταφύλλου. Είπατε πριν, δηλαδή αντιφάσκεται τώρα. Γιατί είπατε πριν ότι είναι κεντρική πολιτική σκηνή η περιφέρεια. Επομένως, αφού είναι κεντρική πολιτική σκηνή και δίνεται αυτό το βάρος,
Σας ρωτάει όλος δικαίως. Από εκεί πέρα, γιατί δεν παρετήσετε. Α, το δίνεις με αυτή την παρέτηση. Λοιπόν, δεύτερο, ακούστε λίγο την απάντησή μου και μετά μπορεί να το σχολιάσετε αν είναι αντιφατικό. Δεν τη σχολιάζω. Ερώτημα κάνουμε. Δεν είναι θέμα σχολείου. Λέω όμως να ξεκαθαρίσουμε. Επειδή οι παρετήσεις δεν είναι για δύο μέρες και ευεγγαλικό, ας πούμε, και με ένα ιδιωτικό λαϊκισμό. Και έχει και σημασία και ποιος το λέει. Φυσικά. Επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πολυτέλεια να ζήσουν και τα δισέκονά τους, ας μην λένε σε άλλους τι θα κάνουν. Δεύτερο. Εμείς αυτές τις αποφάσεις δεν τις παίρνει η Δούρου μόνη της για να παίξει δελτίο τύπου τις επόμενες δύο μέρες. Και μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά τον κύριο Παφίλη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εμένα, επειδή η βουλευτική μας ιδιότητα δεν έχει βουλευτικά προνόμια, έχει μόνο βουλευτικές υποχρεώσεις, δίνουμε τα χρήματα, εγώ τουλάχιστον δίνω το 70% της βουλευτικής μου αποζημίωσης. Θα σας πω. Συνδέεται στην τρίτη παρατήρηση. Στην τρίτη παρατήρηση. Δίνω το 70% της βουλευτικής μου αποζημίωσης σε δίκτυα ανέργων, χωρίς και όλα να παίρνω μακαρόνια και να φωνάζω τις κάμερες, όπως κι άλλοι. Ναι. Κατανοητό, πάει αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι... Έχει και ένα συμβολισμό αυτό. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι προκειμένου... Πρώτον, αυτή η απόφαση, επαναλαμβάνω, θα πάρθει συλλογικά. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρθει για μας που η βουλευτική ιδιότητα είναι μόνο υποχρεώσεις και δυνατότητα να δώσουμε αγώνες. Και τρίτον, θα σας έλεγα ότι αν, ας πούμε, πολλοί υποψήφοι βρεθούν χωρίς ένα ευρώ το μήνα, όπως θα είναι η περίπτωση των εκπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ή η δικιά μου, ξέρετε, υπάρχει εκεί ο φόβος, και δεν το λέω μήπως θεωρηθεί προσβολή προς το ήθος των βουλευτών που ζούμε με ένα χιλιάρικο, ότι μετά εμείς πώς θα ζήσουμε, με εργολαβικά συμφέροντα. Λοιπόν, τρίτον, εάν μπούμε σε αυτή την κουβέντα που αδικεί τα τεράστια προβλήματα της περιφέρειας, αλλά εντάξει, επιλογή ήταν της συναδέλφου σας να ρωτήσει αυτό και όχι θα κάνουμε το ελληνικό, τότε και εγώ να αρχίσω τις εξυπνάδες και να πω να αφήσει και ο Περιφερειάρχης τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που έχει για προβολή του έργου του, το αυτοκίνητο της περιφέρειας, να έρθει μαζί μου στο μετρό και στο λεωφορείο. Ξεκινάω από την αρχή όμως. Αυτό, ναι. Στο ξεκίνημα της ερώτησης δεν μου απαντήσατε και αφορά την περιφέρεια. Αυτό δεν είναι ερώτηση εντυπωσιασμού, κυρία Δούρου, θα μου επιτρέψετε. Όχι, έχετε φύγει για το Δήμο. Το αν, με συγχωρείτε, ναι. Το αν φεύγετε για λίγο από τη Βουλή, όχι εσείς, όποιος πάει να δώσει έναν αγώνα για την αυτοδιοίκηση. Και ξαναγυρίζει, εκτός ασφαλώς. Και μετά εξαφανίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και γυρίζει στα βουλευτικά του καθήκοντα. Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα του έργου της περιφέρειας. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε. Μην μου λέτε ότι τελειώσαμε με την βουλευτική έδρα. Τελειώσαμε τι σημαίνει για κάποιους. Το απαντήσατε με τον τρόπο σας. Πάμε στο πρώτο. Το πρώτο πράγμα που είπα στην πρώτη συνέντευξη που έδωσα ήταν ότι για μένα τα 5 χρόνια είναι λίγα για να ξαναστηθεί στα πόδια της Περιφέρειας Αττικής και να μπουν τα πρώτα σκαλοπάτια ώστε να ξαναστηθεί στα πόδια η χώρα. Αν χάσετε θα μείνετε, κυρία Δούρου. Βεβαίως. Επομένως λέω, το έχω δηλώσει. Απλώς δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε τα πάντα. Επομένως, λέω, κυρία Τριανταφύλου, ότι όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σωστά ρωτάτε, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ταλαιπωρηθεί από πασαρέλα στελεχών των κομμάτων που πήγαν ήρθαν. Όταν λοιπόν εγώ δέχτηκα αυτή την τιμητική πρόταση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο σκοπός δεν είναι να στηριχθώ μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, ο σκοπός είναι να στηριχθώ από πολίτες, κινήματα που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, από ανθρώπους που πήγαν στις 17 Ιουνίου και ψήφισαν τον κύριο Σαμαρά και αυτή τη στιγμή εξαπατημένοι. Αλλά εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα μαζί τους, είτε συνομήλικοι είτε μεγαλύτεροι. Δηλαδή, κυρία Δούρο, ένα λεπτό να το καταλάβουμε. Αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αν εσείς χάσετε, εγώ παίρνω το κακό σενάριο, ότι χάνετε την περιφέρεια και ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κυβέρνηση. Και αν σας φωνάξει ο πρόεδρος και σας πει, κυρία Δούρου, ελάτε εδώ να αναλάβετε αυτό το ρόλο, γιατί εγώ θεωρώ πιο σημαντικό αυτό. Κύριε οικονόμου, εσείς θα του πείτε, όχι, θα μείνω στην περιφέρεια. Κύριε οικονόμου, έφτασα στα 39 μου χωρίς να πορεύομαι είτε στη δουλειά μου είτε στην πολιτική μετά αν και μετά αν, γιατί είναι επικίνδυνα ερωτήματα, έολα και από προσανατολιστικά. Αυτό που θέλω όμως να σας πω εγώ. Θανάτες είναι μπροστά μας. Όχι, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι αυτή την απόφαση την πήρα, γιατί δεν τη θεωρώ απλά τιμητική, τη θεωρώ τρομερά υπεύθυνη, τη θεωρώ εξίσου κεντρική με το να γίνει αύριο Γενικός Γραμματέας, Υφυπουργός κτλ. Και αυτό θα υπηρετήσω. Δηλαδή, δεν θα πω στους πολίτες, ψηφίστε το ψηφοδέλτιο στο οποίο θα ηγηθώ, για να πάμε και στα αρχικά ερωτήματα τα οποία τα θεωρώ σπουδαία, για να κάνουμε δημοψήφισμα και να δούμε
πόσοι είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και άρα ένα εκτεταμένο δημοψήφισμα ενώπιση των βουλευτικών εκλογών. Αυτό το λέτε, το λέτε δεν κεντρικά. Δέχτηκα αυτή την υποψηφιότητα γιατί θεωρώ ότι θα με βοηθήσει να ευρεωθώ στην όποια λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή. Δέχτηκα αυτή την υποψηφιότητα παρά μόνο για ένα λόγο. Γιατί θεωρώ ότι αν αλλάξουν τα πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι το κύτταρο τη δημοκρατία, μπορούν να αλλάξουν και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι θέλετε να κάνετε εσεί στην περιφέρεια, κυρία Δούρου? Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Πέστε μας τρία πράγματα που θέλετε να αλλάξετε. Ωραία. Που αλλάζουν την κατάσταση στην περιφέρεια. Και χαίρομαι που δεν επαναλάβατε τη λέξη όραμα, γιατί όπως έλεγε και η Amnesty, Έλλη Παπά, δεν πιστεύω στα οράματα. Πιστεύω στα προγράμματα και στις προτάσεις. Από τα οράματα έχουμε ταλαιπωρηθεί. Χορτάς οράματα, εντάξει. Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη προετοιμάσει ένα πρόγραμμα σε σχέση με το τι οφείλει να γίνει στην περιφέρεια Αττικής από εδώ και πέρα. Μην πάμε το τι έγινε. Γιατί το τι έγινε το ξέρουν οι πολίτες. Στο Γέρακα και αλλού που δεν έχουν το 2014 σε μια ευρωπαϊκή χώρα αποχέτευση. Το Σταυρό και κάτω. Ε, δεν έχουν. Δεν έχουν. Να το λέμε αυτό. Μην υποσχεθείτε και εσείς αποχέτευση, δεν αντέχω άλλο. Όχι, όχι. Μας το είχε επισκεφθεί ο κύριος Γουρός. Και στα δύο χρόνια μάλιστα είχε πει, όχι στα τέσσερα. Λες, στα δύο θα είμαι έτοιμος. Ωραία. Πήρα ένα παράδειγμα. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Μπορούμε να πούμε για τα χρήματα που αφορούν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολιτικές ένταξης ανέργων και εξαθλειωμένων. Και αυτά δεν τα είδαμε να υλοποιούνται. Θα είναι το βάρος σας εκεί, δηλαδή στην αντιμετώπιση της ενεργείας, στο κοινωνικό, ή θα είναι στο αναπτυξιακό σκέλος, ή θα πηγαίνουν παράλληλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι δεν μπορεί να γίνει πολύ, το ένα χωρίς το άλλο. Είστε πολύ εμπειροί. Είναι δυνατόν να έχεις ανάπτυξη χωρίς ανθρώπους και εξαθλειωμένους ανθρώπους? Δεν γίνεται. Δοκιμάστηκε τρία χρόνια με πολιτικές λιτότητες να διορθωθούν μακροοικονομικοί όροι, αλλά τελικά δεν ήταν η μεγάλη μισθή της Ελλάδος που δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ωραία. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε αυτό. Γι' αυτό σας το λέω. Πάντως και όσοι πίστευαν πριν τρία χρόνια ότι αν δεν πάρουν σοβαρά υπόψη τον άνθρωπο θα μπορέσουν να κάνουν την Ελλάδα, Δανία ή Ελβετία, σήμερα απλώς μετράμε αυτοκτονίες και εξαθλειωμένους συμπολίτες μας. Οπότε, κύριε οικονόμου, χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της αποχέτευσης για να σας πω ότι εμείς δεν θα πάμε έτσι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πάντως. Μην το υποτιμούμε. Όχι, σε σχέση με το πώς έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες. Είναι έτοιμα τα προγράμματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια σοβαρή προσπάθεια δεν μπορεί να πάει με προγράμματα άλλα ζάπιο 1, ζάπιο 2. Δηλαδή, ετοιμάστηκαν κάπου και δεν παίρνουν υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως για να δούμε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα με το λιμάνι. Yeah. Και εμείς θα παρουσιάσουμε το τι θα θέλαμε να είναι το λιμάνι, αλλά να έχουμε δεσμευτεί από το πώς θα λειτουργήσει ο κ. Γουρός και η κυβέρνηση. Σκουπίδια θα την κλείσετε τη φυλή. Λοιπόν, οπότε πάμε. Αριστερά σκουπίδια, λοιπόν, σας πω, στα όχι, δεξιά. Όχι, επιμένετε να κάνετε πλάκα, αλλά μέσα στην πλάκα λέγει ο Αριστοτέλης, υπάρχει πεπαιδευμένη ύβρη και επαναλαμβάνω ότι δεν θα μαζεύουν τα σκουπίδια με τον ίδιο τρόπο. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Λοιπόν, τέσσερα ζητήματα. Δηλαδή εσείς θα μόνο στο δημόσιο να μαζεύει σκουπίδια? Δεν θα πούνε ιδιώτες? Η περιφέρεια χρειάζεται υποδομές. Σοβαρές υποδομές. Είπαμε μία χαρακτηριστική. Δεν χρειάζεται κουβούκλια δύο-δύο. Το ρωτάω γιατί ο κύριος Γουρούς μας είπε ότι η φυλή τέλειωσε. Τελειώνει σε ένα μήνα, πόσο μας είπες, σε ένα μήνα καταραίει, τελειώνει. Τι θα κάνουμε? Μου είναι πολύ πιο εύκολο να απαντάω στις υπερβολές, στα επικοινωνιακά τρίκ της απερχόμενης διοίκησης, παρά να σας λέω τι οφείλει να γίνει. Δεν θέλω να δώσω τον αγώνα στη Μάνδρα και στη Μαγούλα, στα Αντικήθυρα, στην Ελευσίνα, αλλά και στο Χαλάνδρι, με το τι δεν έκανε ο κ. Γουρός. Το ξέρουν οι πολίτες. Αυτό που θα κάνουμε γειτονιά τη γειτονιά, και όχι με ηλουστρασιόν φυλάδια, είναι να παρουσιάσουμε τι πρέπει να γίνει τα επόμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια. Με αυτό σας ρωτάμε. Λοιπόν, υποδομές. Δεν σας λέω να πείτε τι δεν κάνετε. Υποδομές. Κοινωνική πολιτική, όπου επαναλαμβάνω, η άγνοια, η διακριτικότητα, το δήθεν χαμηλό προφίλ της απερχόμενης περιφερειακής διοίκησης δεν επέτρεψε και δεν έτυχε, πέτυχε, να ακολουθούν κοινωνικές πολιτικές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και την ανεργία και την αποανάπτυξη του λεκανοπεδίου Αττικής. Τουρισμός. Η Αττική, που αρέσκονται κάποιοι αργυρώνητοι πατριώτες να λένε ότι είναι το ωραιότερο μέρος της πατρίδας μας και ένα από τα ωραιότερα μέρη της Μεσογείου, δεν σημαίνει κάποιες επισκέψεις και κάποια φυλάδια όταν πάει να πάρεις είτε από τη Ραφίνα είτε από τον Πειραιά το καράβι. Σημαίνει μια πολιτική που μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ αγνοούν οι συμπολίτες μας τον τεράστιο ρόλο που μπορεί να έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Περιφερειάρχης Αττικής. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν 20 μέρες ο κύριος Όλι Ρεν, που να κάνει ο δικός μας πρωθυπουργός να τον δει, πήγε και μίλησε
στην αρμόδια επιτροπή των περιφερειακών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κεφαλοποιήσουμε για να μην πω τη χειδαιότητα να το εκμεταλλευτούμε. Πόσα χρήματα προβλέπονται από το ΕΣΠΑ, κυρία Δούρου, για την περιφέρεια Αττικής? Προβλέπονται πάρα πολλά. Έχουμε θολώσει, να το πω απλά, όπως μου το ρωτάνε και στο καφενείο χτες στα Καλύβια, από τα νούμερα αυτά. Αλλά φοβάμαι, κυρία Τρανταφύλου, και εσείς ενδεχομένως παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι αν αφήσουμε τη συγκεκριμένη δομή, τη συγκεκριμένη περιφερειακή διοίκηση, μάλλον θα συζητάμε για την διαθεσιμότητα και τις απολύσεις των ανθρώπων που δουλεύουν στις δομές της περιφέρειας. Και όχι πώς θα αξιοποιήσουμε, κύριε Λιρτζή, κύριε Οικονόμου, κυρία Τριανταφύλου, με ορθολογικούς όρους, τη βοήθεια που μπορεί να δοθεί από το ΕΣΠΑ ή ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ όπως το κάναμε εμείς. Και πώς θα διασφαλίσετε και την απορροφητικότητα αυτών των κομμάτων? Ναι, το οποίο, όπως οι μεταρρυθμίσεις και ο εξυγχρονισμός στην πατρίδα μας, είναι έννοιες που έχουν καταντήσει ανέκδοτο για την απορροφητικότητα. Οπότε θα ήθελα να συζητάγαμε τις επόμενες φορές που θα συναπαντηθούμε. Συνδυασμό πιο θεματικά, και πρόγραμμα πότε το παρουσιάσετε? Πιο θεματικά. Κάνουμε μια προσπάθεια, όπως σας είπα και πριν, η επικεφαλής προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ψόγος, είναι τιμή μου, γιατί είναι από, από μια παράταξη που πίστεψε στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και άλλοι θα είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια να βρεθούμε με κινήματα πολιτών, με ανθρώπους, επαναλαμβάνω, που θα δώσουμε το προμήνυμα της αλλαγής του ηθικού τρόπου άσκησης πολιτικής. Αλλά θα είναι και ευρύτερα πρόσωπα, λέτε. Σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, όπως θα επιχειρηθεί αύριο μεθαύριο, ακόμα και αν έχουμε αυτοδυναμία, να συμπράξουμε με όλες τις υγιείς δυνάμεις, ιδιωτικές, κύριε Οικονόμου, και δημόσιο. Το είπατε και δεν πάθατε τίποτα όπως λέω. Μια χαρά σας λέω. Θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθήσω στην περιφέρεια Αττικής να δουλέψουμε όλοι οι υγιείς φορείς από κοινού. Αλλιώς θα κάνουμε το λάθος που λέει ο κύριος Λιρτζής, να μετατρέψουμε τις εκλογές της περιφέρειας Αττικής σε δημοψήφισμα. Σαφές. Και αυτό δεν είναι μέλημά μου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δουρού. Πρώτη επικοινωνία, έτσι καλώς θα... ο χρόνος μπροστά μας είναι και θα κληθείτε μαζί με τους άλλους υποψηφίους. Debate φαντάζομαι, ναι. Βεβαίως. Θέλετε, όχι. Έχω κανένα λόγο. Όχι, φαντάζομαι. Καλημερίζουμε, κυρία Δουρού. Ευχαριστούμε πολύ. Έλλη, και εσένα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.